Και τον ακούω πολλές φορές. Μοναξιά φυλακή και της πίκρας κανάνη. Ο γκουρού του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Γεννημένος νικητής. Πλασμένος από πυλό επιτυχίας, μεγαλωμένος με λύρες και μικρασιάτικα νανουρίσματα. Ο άρχοντας Νότης Φακιανάκης. Όπως πρώτη τον προανήκειλε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η τραγουδίστρια Πόλη Πάνου. Ο Ατίθασος Καβαλάρης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 2 Νοεμβρίου 1959 από πατέρα κριτικό του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν κυπουρός στο κτήμα του Νίκου Καζατζάκη και μητέρα μικρασιάτισσα τη Μαρία. Το 1965 η Ελλάδα ζει δύσκολες πολιτικές στιγμές. Η οικογένεια του Νότη κλονίζεται για λόγους οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ο 7χρονος Νότης έπαιζε με την παιδική αθότητα όταν οι γονείς του αποφασίζουν να πάρουν διαζύγιο. Η κυρία Μαρία Σφακιανάκη ετοιμάζει τις βαλίτσες της, αγκαλιάζει στοργικά τα παιδιά και όλοι μαζί καταλείπουν την Κρήτη για να κατασταθούν μόνιμα στην ΚΟ, όπου εκεί ζούσαν αγαπημένα τους συγγενικά πρόσωπα. Ο Νότης Φακιανάκης γράφεται στο δημοτικό σχολείο του νησιού και μεγαλώνει με τη γιαγιά και τον παππού, αφού λίγα χρόνια αργότερα η μητέρα του ξαναφτιάχνει τη ζωή της. Με τον νέο της σύζυγο ταξιδεύουν στο Μόναχο για να βρουν μια καλύτερη ζωή, τον κήπο της Εδέμ. Μια μάτια σου μόνο κάνει, αεροπλάνο να με κάνει. Ο Νότης δεν υπήρξε καλός μαθητής. Το σχολείο το παράτησε όταν τελείωσε την πρώτη γυμνασίου, όταν έμεινε μεταξεταστέως στα μαθηματικά και δεν μπορούσε να δεχθεί την απόρριψη σε ένα μάθημα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα ήταν κάπως καλύτερος. Από τότε άρχισε να εργάζεται και άλλαξε πολλές δουλειές μέχρι να ξεκινήσει να δουλεύει ως τραγουδιστής. Εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος, πετατζής, σερβιτόρος σε καφετέρια και σε νυχτερινά κέντρα. Επίσης, ταπετσιέρης, υπάλληλος σε βενζινάδικο, εργάτης σε εργοστάσιο σταφίδας και ντοματοπελτέ και στη Γερμανία σκούπισε ένα ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τι να πω για μένα. Νομίζω ότι είμαι αυτό που ακούει ο καθένας και αυτό που βλέπει. Ένας άνθρωπος που προσπαθώ, που διανύω την ζωή μου αντιμετωπίζοντας τα πράγματα όπως εκείνη τη στιγμή έρχονται. Αυθόρμητα. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Το 1975 βάζει για πρώτη φορά σκουλαρίκι στο αυτί, πράγμα τολμηρό για εκείνη την εποχή. Απλώς, ο Νότης ήθελε να υποστηρίξει ότι είναι ιατρικό κόσμημα και βέβαια επειδή του άρεσε. Την ίδια εποχή ξεκινά να παίζει ο DJ σε κλαμπ και δίσκο στην Go. Η μουσική στο βινήλιο γίνεται η κύρια σχολεία του για 9 ολόκληρα χρόνια. Ο Νότης ένα βράδυ του 1984 παίζει μουσική στη δίσκο Απόλλων. Μπροστά από την κορσόλα του DJ λεκνίζεται μια ψηλόλιχνη φιγούρα, ένα ξανθό, λαμπερό κορίτσι. Εκείνη ήταν αγγλικής καταγωγής. Ο Νότης σπέφτει να συστηθεί. Ο έρωτας άκουγε στο όνομα Κίλι. Ήταν μόλις 17 χρόνων, σπούδαζε ξεναγός και οι γονείς της έκαναν δώρα ταξίδι στην Ελλάδα. Ο Νότης και η Κίλι από τις 5 Ιουνίου μένουν μαζί στην ΚΟ. Ακολούθησαν χρόνια υλικής έλευσης και προσπαθειών για επαγγελματική επιτυχία. Η αγάπη έχει ξεκινήσει ανάποδα. Εγώ πρώτα αγάπησα και μετά με αγάπησαν. Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει. Αρχές του 1985 νοικιάζει τον Απόλλωνα, τον ίδιο χώρο που είχε ξεκινήσει ως DJ. Το στείνει ο ίδιος μαζί με φίλους και ξεκινούν να παίζουν ζωντανή μουσική. Σε αυτό το χώρο, ο Νότης παίζει drums και τραγουδάει για πρώτη φορά επαγγελματικά. Όμως το μαγαζί δεν γνώρισε συμπαρκτική επιτυχία. Και αυτό γιατί όλοι οι φίλοι δέχονταν μόνο τη φιλοξενία, χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεύτερα χέρια σ' αγκαλιάζουνε. Δεύτερα χείλη σε φιλάνε. Λίγο καιρό αργότερα, τον Αύγουστο του 1988, κάποιοι προτείνουν στον Νότη να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο της ΚΟ. Ήταν η εποχή όπου ο Νότης μεταπίδησε στο ελληνικό τραγούδι. Το 1987 ανεβαίνει στην Αθήνα για να βρει άκρη για κάτι μεγαλύτερο. Βρίσκει τον Τέρι Σιγανό, κουμπάρο της Ελένης Δήμου. Του δίνει το τηλέφωνό της να επικοινωνήσει μαζί της. Όμως εκείνη τη φορά δεν έγινε τίποτα και ο Νότης επιστρέφει στην ΚΟ.
Ένα χρόνο αργότερα κάποιος επιχειρηματίας του ζητά να ανέβει στην Αθήνα να κλείσει συνεργασία σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Όμως όταν τον είδε ο επιχειρηματίας, του ζητά να βγάλει το σκουλαρίκι γιατί δεν ταιριάζει σε ένα λαϊκό τραγουδιστή. Ο Νότης δεν δέχτηκε να το βγάλει και έτσι αυτή η συνεργασία δεν έγινε ποτέ. Ο Νότης το παίρνει πεισματικά και αποφασίζει πως δεν φεύγει από την Αθήνα αν δεν κλείσει δουλειά. Μετά από λίγο καιρό, η τύχη του χαμογελά με το πιο λαμπερό της ύφος. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Μια φίλη του, η Αργυρό Καρόζη, τον προτείνει στο νυχτερινό κέντρο Ζορμπάς κάπου στην Κυψέλη. Οι εμφανίσεις του εκεί δεν κρατούν περισσότερο από 1,5 μήνα και ο Νότης, έχοντας πια μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο του να καλύψει το κοινό του Σταμάτη Γονίδη στο κέντρο Ανέτα. Ο Νότης δέχεται και έτσι κάνει την αρχή δίπλα στην πόλη Πάνου τον Γιώργο Σαλαμπάση, τον Κώστα Μοναχό και την Κική Παναγιωτάκη. Αμέσως μετά τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον ξαναβρίσκουν οι άνθρωποι της δισκογραφίας, ο Τέρης Σιγανός και ο Άκης Γκολφίδης, ο σύζυγος της Ελένη Δήμου, και έτσι γίνονται παραγωγή στον πρώτο του δίσκο. Όμως ο Νότης γνωρίζεται και με τον Κώστα Μπουρμά, διευθυντή της Sony Music, που του κάνει πρόταση για τον πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία. Για που πάνω σε μια τάξη τα σημάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Τον Απρίλιο του 1991 θα εμφανιστεί για 15 βραδιές σε ένα μικρό νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, αφού είχε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Ένα μήνα αργότερα ζητά από την Κύλη να δεχθεί την πρόταση γάμου. Έτσι, στις 4 Μαΐου παντρεύονται στην Αγγλία. Τον Ιούνιο επιστρέφει στην Ελλάδα, αφού στα ράφη των δισκοπολίων υπάρχει ο πρώτος του δίσκος με τον τίτλο «Πρώτη φορά». Η ραδιοφωνική παραγωγή το συστήνει ως τον στάρ της επόμενης δεκαετίας. Ο Νότης έγινε ο αγαπημένος των ακροατών σε χρόνο ρεκόρ. Από μικρό παιδί έχω μάθει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και να πληρώνω κάθε τίμημα για οτιδήποτε και αν κάνω. Άρα είναι μοιραίο ότι δεν μπορώ να εναποθέσω βάρη σε άλλους για πράγματα που εγώ ευθύνομαι. Πάρα πολλές φορές μάλιστα έχω μπει στη διαδικασία να πληρώνω και βάρη άλλων. Στάσου, λίγο στάσου, γυρνά πίσω. Και μη κοίτας μπροστά σου. Το χειμώνα της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται στο Διογέννη Παλάς μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου κατόπιν προτροπή της Άντζελας στο Γιάννη Παπαθεοχάρη. Το Δεκέμβριο παίρνει μέρος στο δίσκο της Όλγας Γαλίτση με τον τίτλο «Βάση σχεδίου» και έτσι ερμηνεύουν μαζί το πρώτο του ντουέτο. Έκτοτε ακολούθησαν συνεργασίες και με άλλους καλλιτέχνες. Το Δεκέμβριο κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τον τίτλο «Είσαι ένα πιστόλι», με αποτέλεσμα ο Νότης να παραλαμβάνει τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Γιατί με καίει το κορμί σου το γυμνό, είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει. Το αστέρι του Νότη όλο και αρχίζει να λάμπει στον ουρανό της εγχώριας showbiz. Ήρθε για να μείνει. Ακολούθησαν μόνο επιτυχίες, συναυλίες στην ελληνική ομογένεια, εξώφυλλα στα περιοδικά, τηλεοπτικές συνεδέψεις και η Κύλη να τον κοιτά με μεγάλο θαυμασμό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη, αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Το καλοκαίρι στις 3 Ιουνίου του 1995 η γυναίκα της ζωής του φέρει στον κόσμο τα παιδιά του, δίδυμα. Την Αφροδίτη και τον Απόλλωνα. Απ' τις φωτιάς μου το καπνό. Το τραγούδι που τον καθιερώνει στο μεγαλύτερο λαϊκό τραγουδιστή φέρει τον τίτλο Το τραγούδι που τον καθιερώνει στο μεγαλύτερο λαϊκό τραγουδιστή φέρει τον τίτλο Αετός. Γίνεται ύμνος και δεν υπάρχει πια Έλληνας που να μην γνωρίζει αυτό το τραγούδι. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα. Το 1997 και ενώ εμφανίζεται στο Ρέξ μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, ένα θλιβερό γεγονός του προκαλεί μελαγχολία. Ο αγαπημένος του πατέρας τον εγκαταλείπει για τη γειτονιά των Αγγέλων. Ο Νότης έχει μαζί του την οικογένεια αλλά και τους μόνιμους συνεργάτες του, οι οποίοι τον ακολουθούν από τα δύσκολα χρόνια της ΚΟΠ. Σήκω και φύγε, φύγε σου λέω,
για ό,τι γίνει. Εγώ δεν φταίω. Ο Νότης συνεχίζει να κατακτά το Everest της δισκογραφίας και στις 7 Ιουνίου του 1999 ο διπλός δίσκος με τον τίτλο Ενθύμιο ξεπερνά τις 360.000 πωλήσεις αφού έγινε 7 φορές πλατινιάνιος. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω, αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Το φθινόπωρο του 2003 ο Νότης βασανίζεται από πρόβλημα υγείας. Μπαίνει στο νοσοκομείο και σύμφωνα με έγκυρες πηγές κάνει εγχείρηση πολύποδα στις φωνητικές κορτές. Γεγονός που τον κρατάει μακριά από την νυχτερινή Αθήνα. Όχι όμως μακριά από το κοινό του, μιας και είχε φροντίσει να εμφανιστεί σε κάποιες επιλεγμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Έκανα μία επέμβαση στον λαιμό και θα ήταν άτιμο να κλείσω κάποιες δουλειές και να μην είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω των υποχρεώσεων αυτών και να έχω κόσμο μαζί μου οι οποίοι θα περιμένουν να ξεκινήσουμε και να μην γινόταν. Στα μονοπάτια του καημού, στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου. Τον Οκτώβριο του 2004, ένα δεύτερο τραγικό γεγονός πικραίνει τον Νότη. Πεθαίνει ο αγαπημένος του αδερφός Γιώργος Φακιανάκης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πληρέστερη βιογραφία του Νότη που έχετε ακούσει μέχρι σήμερα. Του άρχοντα που πετάει σαν αετός. Έχω ζήσει κάποια πραγματάκια, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι στη διαδρομή τους. Έχουν ζήσει ένα τμήμα αυτών των οποίων θα μπορούσαν να είχαν ζήσει. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα.